Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καθίσατε μέχρι εδώ μαζί μας. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά ευαίσθητο, είναι λίγο σύνθετο. Το αντιλαμβάνομαι ότι κουραζόμαστε. Για να προσθέσω σε αυτό που είπε πριν η κυρία Νάκου, θα συμφωνήσω με την κυρία Νάκου που είπε ότι συχνά δεν βλέπουμε γονείς να έρχονται. Θα περίμενα, η αλήθεια όμως είναι πολύ περισσότερο κόσμο από ανθρώπους που δουλεύουν σε δομές αμαία, από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και βρίσκονται σε πολύ κεντρικά πόστα καταγραφής και σχεδιασμού. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μερίδες είναι πάρα πολύ γνωστές, ειδικά για γονείς που ζουν με την αναπηρία, πιστέψτε με. Αυτά είναι βιωματικές καταθέσεις και είναι επιστημονικά δεδομένα που έχουν να κάνουν περισσότερο και να δώσουν στους υπόλοιπους. Εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου και την Στέγη Αυτιστικών Ατόμων Ελένης Γύρα. Εγώ λοιπόν σήμερα θα προσπαθήσω να πω κάποια πράγματα που θα έχουν να κάνουν με την ενημέρωση ανθρώπων λίγο πιο απλοϊκά για το τι είναι ο αυτισμός, με το τι συνδέεται λίγο πιο απλά και θα μιλήσω και για κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν για τα παιδιά που βρίσκονται στις δικές σας δομές, στα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, τα παιδιά που βρίσκονται στις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Αν μου επιτρέψετε και σε άλλα παιδιά που δεν τη χάνουν φροντίδας και ζουν σε οικογένειες οργανωμένες και για οικονομικούς λόγους ή άλλους λόγους δεν μπορούν δυστυχώς να τύχουν όλων αυτών των ευεργετικών παρεμβάσεων σε μικρή ηλικία. Συμφωνώ. Λοιπόν, όπως μιλήσαμε και πριν, μιλήσαμε λοιπόν για την διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Είναι λοιπόν μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όπως είπε και η φίλη μου η Μαργαρίτα. Ήμασταν μαζί ειδικευόμενες. Δεν είναι απλά όλα τα πράγματα και στην αναπτυξιολογία και στην ψυχιατρική πια είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν κριτήρια. Για κάποιον άνθρωπο κάποιος μπορεί να φαίνεται ολίγων καταθλιπτικός ή λίγο παραπάνω καταθλιπτικός. Ενέχει μία υποκειμενική, ας το πούμε, διάσταση γιατί είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Το ίδιο αφορά και τον αυτισμό, θα πρέπει να υπάρχουν πολύ σαφή κριτήρια τα οποία να καταγράφονται και να βλέπουμε εάν το παιδί έχει αυτιστικού τύπου διαταραχή ή όχι. Τώρα, από αυτά που, γιατί δεν θα μείνω σε πολλές τέτοιες λεπτομέρειες για να μην σας κουράσω, είναι περισσότερο το θέμα έχει να κάνει με την κοινωνική συναλλαγή, με το πόσο είναι επηρεασμένη η κοινωνική συναλλαγή ενός παιδιού και κατά πόσο υπάρχουν επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Αυτά είναι δύο από τα πιο βασικά κριτήρια. Χωρίζεται σε ήπιας, μέτριας και σοβαρής απόκλησης η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και υπάρχει και μία σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε. Τα τελευταία χρόνια το ICD-10 που έγινε ICD-11, έτσι για να το λέω πιο απλά, και το DSM-5, το 5, είναι ουσιαστικά δύο εργαλεία τα οποία εγχειρίδια μας βοηθάνε πολύ εμάς τους γιατρούς και μπορούν να αξιοποιηθούν και από τους θεραπευτές προκειμένου να καταγράφουν ακριβώς και να βλέπουν τα κριτήρια που υπάρχουν. Όπως βλέπετε, αυτά είναι τα DSM-5 κριτήρια. Πρόκειται για κριτήρια που έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με διαταραχή στη κοινωνικοποίηση, με θέματα που αφορούν επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, στερεοτυπίες, πηγαίνοντας το παιδί πάνω κάτω, κουνώντας τα χέρια του ρυθμικά, το οποίο αυτό το κούνημα είναι μια κίνηση αυτορύθμισης. Είναι μία κίνηση σαν αυτή που κάποιοι άνθρωποι έχουν να καπνίζουν όταν είναι στρεσαρισμένοι, να τρώνε τα νύχια τους, να κουνάνε το πόδι τους, να πηγαίνουν πάνω κάτω. Αυτά τα παιδιά, επειδή έχουν μεγαλύτερη ένταση, χρησιμοποιούν περισσότερους αυτούς τους μηχανισμούς αυτορύθμισης. Επίσης, η χολαλική συμπεριφορά, δηλαδή η επανάληψη κάποιων τραγουδιών, επανάληψη των ερωτήσεων, τι κάνεις, ρωτάμε, τι κάνεις, κάποια ιδιαίτερη ομιλία, συχνά στο τρίτο πρόσωπο. Τι κάνεις Γιαννάκη, απαντάει ο Γιαννάκης, είναι καλά. Ομιλία στο τρίτο πρόσωπο είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν. Επίσης, συμπτώματα τα οποία μέσα στα κριτήρια είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να εμφανίζονται εκεί κάτω από την ηλικία των 3 ετών και συμπτώματα τα οποία έχουν να κάνουν με επίπτωση της καθημερινότητας του παιδιού. Τώρα, όσον αφορά και τις αιτίες του αυτισμού, ο αυτισμός σαν αποτέλεσμα είναι ένα σύνθετο μοντέλο, στο οποίο έρχεται
ο ένας παράγοντας και πυροδοτεί τον άλλο. Σίγουρα υπάρχουν γενετικοί παράγοντες. Στο ιστορικό, όταν παίρνουμε, βλέπουμε πάντα να υπάρχει στην οικογένεια κάποιος συγγενής, ο οποίος συχνά έχει διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Περιβαντολογικοί παράγοντες μπορεί να επιδράσουν, όπως μία λίμωξη της μητέρας, μία ένα πολύ έντονο περιγενετικό στρες, δηλαδή ένας πολύ δύσκολος τοκετός εργόδης, 18 ωρών μπορεί να επιδράσει, επίσης και νευροβιολογικοί παράγοντες. Σε αυτό, για να συνεχίσω αυτό που πολύ σωστά είπε η συνάδελφος, η κυρία Μαρκούλα, πριν, δεν σας βλέπω καλά γιατί, συγγνώμη εγώ τη μέση μου, θέλω να σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι το θέμα, όσον αφορά το θέμα του τοκετού, από τα πολύ δεδομένα σχεδόν που έχουμε, που σαν αιτίες, ότι δεν είναι αιτίες, είναι ισχυροί πυροδοτικοί παράγοντες. Αποτελεί πια η κεσαρική τομή, δηλαδή η κεσαρική τομή συνδέεται αρκετά συχνά με τη μεγαλύτερη εμφάνιση διαταραχών αυτισμού, αλλά και το περιγενετικό στρες, ένα δηλαδή πολύ έντονο στρες κατά τη διάρκεια του τοκετού, επίσης συνδέεται. Επίσης συνδέεται και η μεγάλη ηλικία του πατέρα. Είναι ίσως από τα λίγα νευροαναπτυξιακά θέματα που συνδέεται με τη μεγάλη ηλικία του μπαμπά και όχι με τη μεγάλη ηλικία της μαμάς, όπως ας το πούμε είναι στο σύνδρομο Down. Τώρα, πώς υποψιαζόμαστε τα παιδιά? Είναι παιδάκια, όπως ακούσατε και πριν, και τους θεραπευτές και τη Μαργαρίτα, τη συνάδελφο, είναι το παιδιά τα οποία μπορεί να μην έχουν πολύ καλή επικοινωνία, καλή βλεμματική επαφή. Μπορεί να έχουν πάρα πολύ καλή βλεμματική επαφή μέχρι την ηλικία των 18 με 20 μηνών και να λένε λεξούλες, μαμά, μπαμπά, νταντά, μαμάμ, τις απλές λέξεις που λένε 18 μηνών και μετά τις χάνουν. Ουσιαστικά αυτές οι λέξεις που χάνουν δεν είναι λέξεις που κατέκτησαν ποτέ. Είναι ουσιαστικά μαθημένος λόγος, ο οποίος, επειδή το παιδί έχει θέματα στο να μπορεί να επεξεργαστεί τη διαδικασία, μετά την ηλικία των 20 μηνών που πρέπει να αρχίσει να ξεκινάει η σημασιολογική ερμηνεία της λέξης, αυτό το πράγμα δεν είναι εφικτό. Αυτό λοιπόν είναι μία μορφή παλινδρόμησης. Δηλαδή το παιδί είχε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία χάνονται. Έχω δει όμως και στο ιατρείο μου περιπτώσεις που πολύ συχνά με τους συνεργάτες μου συζητάμε, είναι εδώ και η συνεργάτη δάμε εδώ τη βλέπω απέναντι, λοιπόν, που πολλές φορές θα το πούμε τη συζητάμε και λέμε πως αυτό το παιδί που ήταν πάρα πολύ καλό μέχρι την ηλικία των 2, στο πούμε, χρονών, ξαφνικά εμφανίζει μία πολύ σημαντική παλινδρόμηση. Έχει συμβεί και σε τέτοιες περιπτώσεις παιδιών με πολύ πολύ καλή ομαλή αναπτυξιακή εικόνα. Έχουν αυξηθεί αρκετά τα ποσοστά, να μην μιλήσω για ποσοστά, μιλάμε τώρα για 600% άνω, έτσι, μιλάμε για θέματα που αφοράνε τη χορήγηση ειδικών θεραπείων. Κάτω βλέπετε στην ειδική αγωγή τις αυξήσεις από το 1994-2003, να μην πάω στο 2023. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ειδικοί, κάθε φορά που πρέπει να σκεφτόμαστε τη διαταραχή του αυτισμού, θα πρέπει να την κατηγοροποιούμε για το αν είναι ένα παιδί που έχει ή δεν έχει νοητική στέρηση μαζί με αυτό. Για το αν έχει αποκλείσει στο λόγο ή δεν έχει αποκλείσει στο λόγο. Για το αν έχει αισθητηριακές δυσλειτουργίες ή δεν έχει. Και να προσέχουμε πάντα, και ειδικά μιλάω έτσι σε θεραπευτές που είμαστε εδώ όλοι μαζί, ότι να αρχίζουμε όλοι να υποψιαζόμαστε τα κομμάτια που υποκρύπτουν οργανικότητα. Ότι δηλαδή κάτι άλλο έχει το παιδί που εμφανίζει και σαν σύμπτωμα τον αυτισμό. Το α και το ω, για όλους όσους έχετε στην οικογένειά σας, κάποιο παιδάκι, κάποιο νηψάκι που βλέπετε ότι έχει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά, που είναι και στην ηλικία των 2-2,5 χρονών, θέλω φεύγοντας από εδώ να έχετε πει στον μπαμπά και στη μαμά, ελέγξτε τα αυτιά του, δηλαδή τον έλεγχο ακοής που ούτως ή άλλως γίνεται πια στην ηλικία των 3-6 μηνών, υπάρχει σύσταση να το κάνουμε, και μία καλή εκτίμηση στους οφθαλμούς. Στην Μέριμνα που εργάζομαι εδώ και 13 χρόνια περίπου, τα δύο παιδιά τα οποία έτυχε να έχω με κοχλιακό εμφύτευμα, δηλαδή παιδιά τα οποία ήταν κοφά με κοχλιακό εμφύτευμα προκειμένου να ακούν, ήμουνα βέβαιη την πρώτη φορά ότι αυτό το παιδί είχε και διαταραχή αυτιστικού φάσματος, αλλά έπεσα πάρα πολύ λάθος και έκανα πολύ λάθος, γιατί πραγματικό, όπως λέει και η βιβλιογραφία, γι' αυτό σας το λέω, παιδιά που δεν βλέπουν, όπως παιδιά τα οποία δεν έχουν καλή ακοή,
έχουν εικόνα που μιμείται διαταραχή αυτιστικού φάσματος, γιατί τους λείπει μία από τις πολύ βασικές αισθήσεις. Τώρα, εδώ βλέπετε ένα πολύ γλυκό παιδάκι, όμως αυτό το παιδάκι έχει κάποια σημαντικά κρινοπροσωπικά στίγματα με βάση εμάς που είμαστε λίγο πιο ειδικοί. Η Μαργαρίτα θα το καταλάβει αμέσως αυτό που το λέω. Δηλαδή, σε κάθε παιδάκι εμείς καθόμαστε και αναλύουμε τα κρινοπροσωπικά στίγματα. Πρόκειται για ένα παιδάκι το οποίο έχει ιδιαίτερη φορά ματιών, έχει χαμηλή πρόσφυση αυτιών, είναι κάτω από την ευθεία που φεύγει από το μάτι, έχει αραιά δόντια, έχει ιδιαίτερο φίλτρο μύτης. Βάση περιπτώσει έχει κρανιοπροσωπικά στίγματα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά που φεύγουν από το κανονικό. Εάν αυτό το παιδί είχε και ένα θέμα καρδιολογικό ή είχε και ένα υποσπαδία ή είχε και μία μεγάλη βουβονοκύλη, μαζεύονται αρκετά κομμάτια για μας, οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτό το παιδί θα το παραπέμπαμε οπωσδήποτε για κάποιο γενετικό έλεγχο. Από τα παιδιά που εμφανίζουν εντωμεταξύ με σύνδρομα διαταραχές αυτιστικού φάσματος, η περίπτωση αυτού του παιδιού είναι από τις πιο ήπιες περιπτώσεις, είναι από τα πιο γλυκά παιδιά των αναπτυξιακών ιατρείων, γι' αυτό και η προσωπικότητά τους λέγεται cocktail party personality. Δηλαδή είναι τα παιδιά τα οποία μπαίνοντας είναι τόσο χαρούμενα σαν να μπαίνουν σε ένα cocktail party. Τα χαμηλά σωματομετρικά μας χτυπάνε κουδουνάκια. Ένα ιστορικό προγενετικό και περιγενετικό λίμωξης προωρότητας. Φυσικά, όπως είπε η κυρία Μαρκούλα, δεν σημαίνει ότι κάθε προώρο παιδί κάτι θα εμφανίσει, αλλά μαζί και αυτός ο παράγοντας μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση. Ιστορικό επιβεβαιωμένο αυτισμού στην ευρύτερη οικογένεια. Παλινδρόμηση δεξιοτήτων. Πολλά παιδιά με μικροκεφαλία ή με μεγαλοκρανία. Η μεγαλοκρανία, τα πολύ μεγάλα, τα παιδιά με τις μεγάλες περιμέτρους κεφαλής άνω του φυσιολογικού, φαίνεται ότι συνδέονται αρκετά συχνά πια με τον αυτισμό, καθώς δεν υπάρχει φυσιολογικός ρυθμός καταστροφής και αναγέννησης νευρώνων. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά με μια μεγάλη, παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του όγκου του εγκεφάλου, χωρίς να γίνεται η ανάλογη απόπτωση νεκρών κυττάρων. Ένα παιδί με κυφοσκολίωση, που πέφτει η περίμετρος κεφαλής του μετά τους 6 μήνες και που κάνει ιδιαίτερα τα χέρια και είναι κορίτσι, πρέπει να το στείλουμε για γενετικό έλεγχο γιατί έχει σύνδρομο πιθανά ΡΕΤ. Ένα παιδί που έχει αυτισμό, δεν κοιμάται καθόλου καλά. Το βλέπουμε ότι προσιλώνει το βλέμμα του συχνά. Έχει περίεργες κινήσεις, πιθανά θα πρέπει να συζητήσουμε και να το παραπέψουμε στον παιδονευρολόγο για συζήτηση και διασύνδεση μαζί του, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε ένα εγκεφαλογράφημα για να δούμε τι συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει αν βλέπουμε ένα παιδί που ενώ είναι στην ηλικία 6-7 χρονών χάνει λίγο ομιλία, το βλέπουμε ότι έχει ιδιαίτερη συμπεριφορά και παλινδρομή, θα χρειαστεί σίγουρα εγκεφαλογράφημα. Όσον αφορά για το μεταβολικό έλεγχο που ανέφερε και ο Τάσος, ο μεταβολικός έλεγχος πρέπει να είναι και αυτός πρώτης γραμμής από όλους τους γιατρούς, όμως δυστυχώς με τους ελέγχους τους μεταβολικούς δεν τους βρίσκουμε πάντα συχνά. Άρα όταν, αν είναι δηλαδή θετική και υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν ειδικά για τους μεταβολικούς ελέγχους πρέπει να γίνονται αρκετά συχνά έλεγχοι. Ένα άλλο σύνδρομο, το MEC2 duplication, ο διπλασιασμός. Είναι ένα παιδάκι που δεν έχει ιδιαίτερα κρανοπροσωπικά στίγματα. Έχουμε 2 τέτοια παιδάκια στο ιατρείο, που είναι παιδιά που έχουν θέματα με πολύ συχνές αναπνευστικές λοιμώξεις, υποτονία και δυσκολία σύντησης και λίγο αποκλίνουν στην επικοινωνία έναν ήπιο αυτισμό, που δεν μπορείς εύκολα να φανταστείς ότι μπορεί όντως αυτό το παιδί να βγάλει αυτό τον διπλασιασμό. Είναι προτιμότερο λοιπόν να γίνει ο γενετικός έλεγχος, γιατί μετά από αυτό θα ξέρεις ακριβώς τι θα ψάξεις. Ξέροντας το γονίδιο, κάνεις και πρόληψη. Ας το πούμε στο Williams, αυτό το πολύ γλυκό παιδάκι, το πρωτόκολλο παρακολούθησης αυτού του συνδρόμου επιβάλλει ανά 8 μήνες έλεγχο ακοής, γιατί υπάρχει μείωση των συχνοτήτων. Τα παιδιά τα οποία και οι ενήλικες που έχουν αυτισμό, συχνά γαστρεντερολογικά προβλήματα, 25% δυσκυλότητα. Η δυσκυλότητα προέρχεται από 2 λόγους. Δεν είναι και εδώ ο κύριος Παπάς να με ακούσει, έτσι είναι παιδιά τα οποία συχνά είναι αυτό που λέμε και άτομα λίγο καθυλωμένα στο προπτικό στάδιο, δηλαδή δεν αποχωρίζονται εύκολα τα κόπρα, να είναι ψυχοδυναμική, ας το πούμε, προσέγγιση σε αυτό. Επίσης είναι παιδιά, άτομα τα οποία
δεν τρώνε σωστά, γιατί έχουν επιλεκτικά, όπως είπα τα σωμόκα, τρώνε μακαρόνια, κοτομπουκές, πατάτες, άσπρα πράγματα, στεγνά, χωρίς ιδιαίτερες γεύσεις, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το θέμα. Μέχρι 30% των παιδιών που έχουν αυτισμό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να κάνουν κάποιο τύπο επιληψία, αλλά ευτυχώς αυτή η μορφή επιληψίας είναι συνήθως πάρα πολύ ελαφριά εντός εισαγωγικών και αυτοπεριοριζόμενη από αυτό που βλέπουμε με 1, 2, 3 το πολύ επεισόδιο, κυρίως στην ηλικία της εφηβείας, και αυτοπεριορίζεται. 50% των ατόμων έχουν διαταραχές ύπνου. Αρκετές, ας το πούμε, μεταναλύσεις έχουν ψάξει να δούνε αν η μελατονίνη, που είναι ένα φυτικό, ας το πούμε, σκεύασμα, βοηθάει. Είναι ασφαλές και βοηθάει, και η πλειοψηφία βοηθάει στις διαταραχές του ύπνου, κυρίως μισή ώρα δηλαδή πριν την ώρα του ύπνου, με 3 μιλιγκράμμ. Επιλεκτικότητα σύτησης εμφανίζουν πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, υπερφαγία, χαμηλό βάρος σώματος και σιδηροπενία έχουν άλλα. Άρα, όταν έχουμε ένα παιδί ή έναν ενήλικα που έχει θέματα σύτησης, ανά 8 μήνες πρέπει να γίνεται έλεγχος. Γιατί αν δεν τρώνε μοσχάρι και παράγωγα, που συχνά δεν τρώνε, θα έχουμε σιδηροπενία και άλλα συνοδά θέματα. 30-60% των παιδιών που έχουν αυτισμό εμφανίζουν και σοβαρή υπερκινητικότητα. 42% των παιδιών αρχίζουν να εμφανίζουν άγχος και διαταραχές διάθεσης. Μία διαταραχή διάθεσης είναι η κατάθλιψη. 7% των παιδιών και 26% των ενηλίκων, γιατί η διαταραχή της διάθεσης και η κατάθλιψη όσο περνάνε τα χρόνια αυξάνεται και περισσότερο. Η ειδοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι μία διαταραχή η οποία εμφανίζεται περισσότερο στην εφηβεία και είναι μία ηλικιακή, ας το πούμε, ομάδα η οποία επιβαρύνει πολύ περισσότερο τα παιδιά και τους εφήβους με αυτά τα αναπτυξιακά θέματα. Τώρα, τι γίνεται με τα κορίτσια. Τα κορίτσια είναι μία πολύ ιδιαίτερη οντότητα κλινική στον αυτισμό. Αν μπείτε πια στην Αμερική, γίνεται πολύ μεγάλο κίνημα προς αυτό, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών που δεν ήταν διαγνωσμένες. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε και θα πω ότι βεβαίως μπορεί να ανήκουν στο φάσμα, δεν πρέπει όμως τους ενήλικες και στους εφήβους σε καμία περίπτωση. Κάθε άνθρωπος που είναι ιδιαίτερος ή κάθε άνθρωπος που έχει ιδιαίτερη επιλεκτικότητα στο φαγητό ή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο μοναχικός ή ντύνεται διαφορετικά, να τον χαρακτηρίζουμε Asperger. Το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος διαφέρει από τον όχλο, διαφέρει από τα πρότυπα, ας το πούμε, του Instagram, είναι θεμητό και εγώ προσωπικά το χαιρετίζω, έτσι, πολύ θετικά. Αλλά και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι υπάρχουν και διαταραχές προσωπικότητας και ότι δεν είναι όλα να φωλιάζουν, ας το πούμε, στη διάγνωση του Asperger. Αρκετές όμως έφηβες είναι έφηβες και μικρά κορίτσια. Τα κορίτσια έχουν την ειδικότητα, όπως λένε στη βιβλιογραφία, να βάζουν τη μάσκα, να μασκάρονται και να μπορούν να καλύψουν καλύτερα αυτό το πράγμα. Συνήθως παίζουν λίγο ένα ρόλο αρκετά σαγηνευτικό, έχουν πολύ φαντασία, είναι πολύ ενοηροπόλες. Θα συμφωνήσω με τον Τάσο, έχουν θέματα που αφορούν σοβαρά τη σύντηση. Και όπως λέει ένας γιατρός, ο William Mandy, και αυτό το επιβεβαίνω όντως για το ιατρείο, είναι τα παιδιά που παρατηρείται η λεγόμενη έκρηξη στις 4 το μεσημέρι. Είναι τα παιδιά που μέχρι τις 3 η ώρα μπαίνουν στο ρόλο, ανταποκρίνονται πλήρως σε όλα τους τα θέματα και στις 4 η ώρα έχουν φορτώσει αισθητηριακά, έχουν μπουκώσει από την προσπάθεια να αντεπεξέλθουν στους κοινωνικούς σύνθετους κανόνες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν αυτό το κομμάτι. Αρκετά συχνά σε αυτά τα κορίτσια στις μικρές ηλικίες είναι συχνή διάγνωση της εκλεκτικής αλαλίας. Δηλαδή 2-3 παιδάκια που έχει τύχει και στη Μέρινα και στο ιατρείο να δω κορίτσια με εκλεκτική αλαλία, τα έχω λίγο από κοντά, γιατί θεωρώ ότι έτσι όπως είναι και αρκετά άκαμπτες, είναι πιθανό να έχουν και να πληρούν τα κριτήρια. Και επίσης να σας πω ότι τους γονείς καταλαβαίνω ότι και εγώ γονέας είμαι και μάλιστα γονέας παιδιού με αναπηρία. Για μένα ήταν πολύ γρήγορη διάγνωση, όμως δεν πρέπει να βιαζόμαστε να βγάζουμε τη διάγνωση στον αυτισμό και το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι ότι η διάγνωση θέτει στο γονέα αρκετά πράγματα και για αυτά που νιώθει και για αυτά που πρόκειται να κάνει, όμως ειδικά για τη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί
και ακόμα και σας καθυστερήσουμε να βγάλουμε τη διάγνωση και θα συμφωνήσουν νομίζω και η Μαργαρίτα πολύ μαζί μου. Υπάρχουν λοιπόν κορίτσια που η διάγνωση βγαίνει 12 με 13 χρονών. Μέχρι τότε βέβαια εμείς οφείλουμε να προτείνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, συζήτηση, διάφορα τέτοια θέματα. Θα μιλήσω για την έναρξη αγωγής σε άτομα με αυτισμό, ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζουμε πολύ εδώ στην Ήπειρο και στην Ελλάδα, δεν είναι πολύ θετικοί οι γονείς προς αυτό, ακόμα και αν τα παιδιά τους έχουν κάποια θέματα που είναι αρκετά σοβαρά. Είναι παιδιά που δεν στέκονται καθόλου στο σπίτι και είναι σε σοβαρή υπερκινητικότητα δεξιά-αριστερά, έχουν αυτοεπιθετικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν ουσιαστικά με το να επιτίθονται έτσι όπως το περιγράφω στον εαυτό τους, αλλά το τέτοιο βαθμό στερεοτυπία κουνώντας το πόδι τους, που πολλές φορές μπορεί να έχουν μόλοπες σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους ή προκειμένου να ηρεμήσουν δαγκώματα των χεριών, που επίσης αυτό να έχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Οι ετεροεπιθετικές εντωμεταξύ συμπεριφορές που μερικές φορές χαρακτηρίζουν τα άτομα με αυτισμό δεν είναι επιθετικές. Εκείνη την ώρα για κάποιο λόγο έχει υπερχειλήσει αισθητηριακά αυτό το άτομο, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικά δίπλα προκειμένου να κάνει την έκρηξη και να ηρεμήσει. Άλλη μία, ένα θέμα. Άτομα τα οποία έχουν πάρα πολύ συχνούς αγνανισμούς που αφορούν και είναι άτομα με αυτισμό. Δεν μιλάμε σε αυτή τη φάση συνήθως στους πολλαπλούς αγνανισμούς για υπερσεξουαλικότητα, αλλά τις περισσότερες φορές αυτός ο αγνανισμός είναι στα πλαίσια μιας στερεοτυπίας και μιας ρουτίνας και μιας συνήθειας. Μία πολύ σοβαρή επίσης αϊπνία υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό παιδιών. Τα φάρμακα τα οποία έχουν πάρει σε δομές παιδιών, αμαία, θεραπευτές, γιατρούς, γονείς. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που είναι σε έξαρση εκείνη τη στιγμή έχει φορτώσει αισθητηριακά ή έχει παλινδρομήσει. Πάντα έλεγχος οργανικότητας, ειδικά σε παιδιά που δεν είναι λεκτικά. Μου έχει τύχει να είναι ένα παιδί που να έχει απόστημα στο μύχη, γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε αυτό που έλεγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Χαλιάσος, πάντα, να ξεδίνουμε το παιδί και να το ελέγχουμε από την τρίχα μέχρι τον νύχι. Ένα παιδί λοιπόν με αυτισμό μπορεί να είναι τραυματισμένο, μπορεί να έχει ραγάδα στον προκτό, να υποψιαστούμε σε στροφή όρχεως, μπορεί να υπάρχει οτίτιδο, δοντικό απόστημα, ουρολίμωξη, γιατί αυτά τα παιδιά και κάποια πτώση και κάταγμα, γιατί τα παιδιά και τα άτομα με αυτισμό έχουν επηρεασμένο τον ουδό πόνου. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν πονάνε τόσο εύκολο και είναι ανθεκτικά. Άρα, σε τέτοια υπόνοια, πλήρη κλινική εξέταση, εργαστηριακό έλεγχο και υπέρηχο, εάν χρειαστεί. Να έρθω λοιπόν τώρα σε κομμάτια που αφορούν το παιδί σε κίνδυνο. Η παραμέληση, τι είναι η παραμέληση? Είναι μια εσκεμμένη ακούση αποτυχία των γονιών να παρέχουν αυτά που χρειάζονται για την υγεία, ανάπτυξη και ανατροφή του παιδιού, προγενετικά και μεταγενετικά. Είναι η πιο κοινή μορφή κακοποίησης, επηρεάζει το 3% των παιδιών και το 70% μορφών κακοποίησης. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η ψυχολογία, όπως είπαμε πριν, αλλά και η αναπτυξιολογία, δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση στα πρώιμα στάδια. Στις αγκαλιές, στα λυκνίσματα, στην αλλαγή των θέσεων, στην ομιλία. Συχνά γονείς μου λένε μέχρι τα 2 μηνών τι να κάνουν και τους λέω αρκεί να το παίρνετε αγκαλιά, να το βάζετε μπρούμητα, ανάσκελα, όρθιο, να το αλλάζετε θέσεις, να κάνετε μασάζ και να του μιλάτε face to face για να μπορεί να μιμείτε τις κινήσεις που κάνετε στο πρόσωπό σας. Αυτό το παιχνίδι είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Οι κακές λοιπόν πρώιμες εμπειρίες σε ένα παιδί παραμελημένο, εκούσια ή ακούσια, σε μια οικογένεια που δεν μπορεί ή σε μία δομή, ίδρυμα θα πω, δομή θα επιλέξω να το πω καλύτερα, η οποία δεν μπορεί να το πάρει πάρα πολύ αγκαλιά, επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά τα πρώιμα σημεία στην ψυχολογία του και στην ανάπτυξή του. Ένα πράγμα που έχω, γιατί έχω δει πολλά παιδιά που είναι σε δομές κοινωνικής πρόνοιας και ιδιωτικές και δημόσιες, αρκετά, και εδώ θα σας πω λίγο τα στατιστικά μετά που έχουμε του ιατρείου. Έχω δει ότι υπάρχει ένα φαινόμενο, θα με βοηθούσαν εδώ πέρα και οι ψυχίατροι, ένα κομμάτι που πολύ συχνά το βλέπω σε αυτά τα παιδιά και μάλλον είναι αυτό, το μεταπτυχιακό μου είναι στην παιδοψυχιατρική, στην κοινωνική παιδοψυχιατρική, αλλά δεν είμαι παιδοψυχίατρος,
αλλά νομίζω ότι είναι αυτό, είναι η λεγόμενη διαταραχή προσκόλλησης αντιδραστικού τύπου κατά τη παιδική ηλικία. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αντιφατικές και αμφιθυμικές αντιδράσεις, πιο έντονες όταν το παιδί σμίγει με κάποιον ή αποχωρίζεται κάποιον. Έχουν σημεία απόσυρσης, επιθετικότητας, είναι παρορμητικά και είναι σε μεγάλη εγρήγορση και αυτά τα σημεία μοιάζουν με αυτισμό, αλλά δεν είναι. Κάνουν σχέσεις με τους συνομιλίκους, αλλά δεν έχουν πολύ άνεση στο παιχνίδι. Και πάντα, σχεδόν πάντα, σε αυτά τα παιδιά υπάρχει ελλειμματική σωματική ανάπτυξη, πιο χαμηλό ύψος, πιο χαμηλό βάρος, όχι καλή περίμετρος κεφαλής.